Καλώς σας βρήκα. Και την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και αρμόδια επί της αναπτύξεως, έτσι, την οποία την περιμένουμε. Μέχρι τώρα την έχουμε χάσει. Κύριε Φάμελε, έρχεται κι αυτή η ανάπτυξη. Νομίζω ότι όλοι πλέον γνωρίζουμε και εντός της Ελλάδας και εκτός της Ελλάδας ότι τα τελευταία δύο χρόνια η χώρα μας παρουσιάζει ρυθμούς ανάπτυξης που είχε τουλάχιστον 10 χρόνια να ζήσει. Και αυτό το λένε και οι πιο σκληροί επικριτές, ακόμα και αυτοί που κάποτε μας στέλνανε εκτός Ευρωζώνης. Και προφανώς το παραδέχεται και όλη η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, όχι μόνο στο επίπεδο της εργασίας, που έχει πραγματικά αύξηση, αλλά στο επίπεδο της βιομηχανικής παραγωγής, των εξαγωγών, των κατασκευών, προφανώς του τουρισμού. Υπάρχουν πλέον ρυθμοί, αν θέλετε, σοβαροί και αξιόπιστοι. Δεν θέλω να μιλήσουμε για πυροτεχνήματα ή για εντυπωσιακά, αν θέλετε, διαφορά. Πορείας. Υπάρχει μια θετική, ασφαλή πορεία της χώρας. Αυτό που πρακτικά θα είναι και το επίδικο της επόμενης πολιτικής ζήτησης για την Ελλάδα, ότι αυτή η κυβέρνηση κατάφερε και να βγάλει από τη χρεοκοπία που η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ ρίξαν την Ελλάδα, και να βγάλει από το μνημόνιο που επίσης η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ επέλεξαν να βάλουν την Ελλάδα, αλλά και να εξασφαλίσει μια σταθερή, ασφαλή πορεία που να ξεχωρίζει και στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια. Πλέον η Ελλάδα είναι και ο πιο ασφαλής επενδυτικός προορισμός και αυτό φαίνεται. Κύριε Μπακογιάννη, ένα σχόλιο για να πούμε και στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο ακούω είναι την ξύλινη τοποθέτηση όλων των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι υπήρχαν 19 έργα, ονομαζόμενα έργα fast track, για να προχωρήσουν σε επενδύσεις. Από αυτά τα 19, δύο μόνο έχουν προχωρήσει. Εχθές είχαμε την εξέλιξη με την Κόσκο. Μου έκανε εντύπωση ότι πριν ο υφυπουργός πολιτισμού, τον οποίο λίγο άκουσα, σας μετέφερε μια σχεδόν ιδανική εικόνα, που δεν είναι καθόλου έτσι. Μετά από τις αποφάσεις οι οποίες υπήρξαν από το ΚΑΣ, ουσιαστικά το όλο έργο θα καθυστερήσει άλλους 8 μήνες. Εχθές είχαμε το μεγάλο φιάσκο των ΕΛΠΕ. Τα ΕΛΠΕ βγαίνανε για να βρούνε στρατηγικό επενδυτή. Ήταν έτσι καμωμένος ο διαγωνισμός που οι δύο μεγάλοι ενδιαφερόμενοι δεν κατέθεσαν τελικώς προτάσεις, διότι είχαν προβλήματα συνδικαλιστικά τα ΕΛΠΕ στο εσωτερικά και άρα είχαν βάλει όρους οι οποίοι κανένα μεγάλο κονσόρτσιουμ δεν τους δεχότανε. Η ΔΕΗ έχει το απόλυτο φιάσκο, οι λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ δεν έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Επί της ουσίας, αυτό για το οποίο πανηγυρίζει η κυβέρνηση, δεν υπάρχει. Υπάρχει μια τρομερά ανεμική ανάπτυξη, η οποία δεν μπορεί να βγάλει την Ελλάδα μπροστά. Και αυτό το οποίο άκουσα περί μνημονίου, το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο, δόξα τω Θεώ, το έχει υπογράψει με τα βαΐων και κλάδων ο ΣΥΡΙΖΑ και το έχουμε λουστεί με αποτέλεσμα να έχουμε υπερπλεονάσματα σήμερα, πάνω ακόμα και από τα πλεονάσματα τα οποία είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση και φορολογικά να έχει γονατίσει όλος ο ελληνικός λαός και ένας από τους δύο Έλληνες να χρωστάει λεφτά στην εφορία. Κύριε Φάμελε, κάτι σε σχέση με τα project αυτά που ανέφερε η κυρία Μπακογιάννη και η γνωμοδότηση του ΚΑΣ για τον Πειραιά. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση να μην γνωρίζει η κυρία Μπακογιάννη, γιατί αυτό τουλάχιστον νομίζω ότι έπρεπε να το διεκδικήσει η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν φτάνει που φθονεί τη χώρα μας. Αυτό φαίνεται ότι κάνει η κυρία Μπακογιάννη. Κύριε Μπακογιάννη, ξέρετε, ζηλεύουν και φθονούν το ότι η Ελλάδα πάει επιτέλους καλά. Δεν μπορούν να δεχτούν ότι μια χώρα την οποία καταδίκασαν σε χρεοκοπία κυριολεκτικά αφήσανε να κάνουν πάρτι αεριτζίδες, γιατί σήμερα, ας πούμε, συζητείτε ένα δάνειο με αέρα σε ελληνικό δικαστήριο, το ακούσαμε λίγο προηγουμένως, το οποίο επέτρεψε η προηγούμενη κυβέρνηση, την οποία συμμετείχε η κυρία Μπακογιάννη. Δεν φτάνει λοιπόν που φθονούν τη χώρα, που ζηλεύουν που επιτέλους η χώρα πάει καλά. Δεν ξέρω αν η κυρία Μπακογιάννη εδώ ήρθε να πει ότι η κυρία Μέρκελ που ήρθε πρόσφατα στην Ελλάδα και είπε ότι είναι ο πιο ασφαλής επενδυτικός περιορισμός είναι ψεύτρα. Αν θέλει, ας το πει αυτό, γιατί κατά καιρούς. Εσείς λέγατε εγώ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εσείς τα λέγατε αυτά, κύριε Φάμελε. Εμείς είμαστε σοβαροί, δεν λέγαμε τις μπουρδες. Άρα λέτε ότι έχει δίκιο. Εσείς λέτε ότι τις μπουρδες αυτές εσείς τις λέγατε. Είναι ασφαλής επενδυτικός περιορισμός. Πάντα είναι ασφαλής, αλλά έχει κακή κυβέρνηση. Βεβαίως είναι ασφαλής. Η χώρα μου δεν είναι ασφαλής. Τι κουβέντα, αν πανηγυρίζετε γι' αυτό, κακώς πανηγυρίζετε. Είσαστε μια κυβέρνηση τόσο ιδεολειπτική που δεν μπορεί να προχωρήσει κανένα έργο. Εγώ σας είπα σοβαρά τα έργα. Μα τι πάθετε τώρα, γιατί την ευρεάσατε. Εγώ είμαι πολύ ήρεμος. Μα σας παρακαλώ τώρα, μην δημιουργείτε ένταση. Σας είπα συγκεκριμένα έργα, έχετε κάτι να πείτε. Η κυρία Μπακογιάννη προσπαθεί να δημιουργήσει μια ψευδή ένταση, να τροφοδοτήσει ίσως και μια ανησυχία στους πολίτες. Δεν υπάρχει λοιπόν ανησυχία. Χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τρία τεράστια έργα. Τον IGB, τον αγωγό τον ενεργειακό μεταξύ Βουλγαρίας Αλεξανδρούπολης, ο οποίος αγωγός αυτός
έχει και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την διασύνδεση τη υπηρετική χώρα με την Κρήτη, επίσημη χρηματοδότηση. Το σύζευξη, επίσημη χρηματοδότηση. Δηλαδή, όταν έρχεται η Ευρώπη και ανακοινώνει νέα χρηματοδότηση χθες στην Ελλάδα, η κυρία Μπακογιάννη αμφισβητεί ότι τα πράγματα πάνε καλά. Και όταν το ΚΑΣ χθες ενέκρινε στα πλαίσια τη απόφαση τη ΕΣΑΛ, τη Αρχή Λιμένων δηλαδή, και τα προαιρετικά. Και τα υποχρεωτικά και προαιρετικά έργα. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η αγωνία η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να πείσει ότι δεν πάμε καλά. Φθονεί κυριολεκτικά την προσπάθεια των Ελλήνων, γιατί δεν μπορεί να πιστέψει ότι εμείς, με αυτό που οι παππούδες μας λέγανε, να είμαστε τίμοι, να μπορούμε να έχουμε μεράκι για τη δουλειά μας, μπορούμε να πάμε καλά τη χώρα μας. Αυτό δεν μπορεί να δεχτεί η Δημοκρατία. Έχει συνηθίσει η Νέα Δημοκρατία να έχει μόνο την καρέκλα. Θέλουν να εποάζουν την υπουργική καρέκλα. Και αυτό το θέλει και η οικογένεια της κυρίας Μπακογιάννη. Να το ξεκαθαρίσουμε. Όλα τα κάνουν για την καρέκλα, γιατί μάθανε να τρώνε από κρατικά κονδύλια σε θέσεις διοίκησης, γιατί μάθανε να ανανεώνουν την οικογενειοκρατία. Για ποιο λόγο πρέπει πάντα οι ίδιοι οικογένειες να κάνουν στην Ελλάδα κουμάντο? Για ποιο λόγο δεν υπάρχουν παιδιά, νέοι και νέες στην Ελλάδα να συμμετέχουν στην πολιτική διοίκηση, να ανανεώνεται το πολιτικό δυναμικό, να υπάρχουν νέες πολιτικές δυνάμεις? Εδώ τα πράγματα είναι απλά. Ζορίστηκε η χώρα μας. Δεν υπήρχε προκοπή, γιατί δεν υπήρχε τιμιότητα. Υπάρχει δυστυχώς η ανανέωση ενός πολιτικού σκηνικού από δύο κόμματα τα οποία τα μοιράσανε για 40 χρόνια. Υπήρξαν πράγματα τα οποία πήγαν καλά, αλλά δυστυχώς το τέλος μας κρατοποίησανε. Αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Γιατί να το αρνηθούμε? Το ότι φτάνει ο κ. Φάμελος να λέει αυτά τα οποία λέει δείχνει την έλλειψη επιχειρημάτων οι οποίοι υπάρχει από τα οποία υπάρχουν σε αυτή την κυβέρνηση. Θα μας ξαναπεί την οικογένεια. Εμείς, κύριε Φάμελε, δεν διοριστήκαμε. Εκλεγήκαμε. Και εκλεγήκαμε όλα αυτά τα χρόνια από τον ελληνικό λαό. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επειδή σήμερα βρίσκεστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση... Που ελληνικού λαού δεν αρέσει, κύριε Μπακογιάννη, όχι σε μένα. Κύριε Φάμελε. Κύριε Φάμελε, αν ο ελληνικός λαός δεν του άρεσε, δεν θα ήμουν εγώ εδώ απέναντί σας. Εγώ είμαι εκλεγμένη. Δεν το κυβέρνηση. Δεν το επέλεξε μόνο. Κύριε Φάμελε, εκνευρίζεστε πάρα πολύ. Εγώ καταλαβαίνω ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος εξελέγει για πρώτη φορά. Καταλαβαίνω ότι έχετε πρόβλημα αυτή τη στιγμή να πάτε στην περιοχή σας, στη Δήτα Θεσσαλονίκης. Δεν μπορείτε εύκολα να βγείτε στον δρόμο. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά και τα κατανοώ. Κύριε Μπακογιάννη, είναι ντροπή τουλάχιστον για την πορεία σας να ξεπέφτετε σε τέτοια στήρα κινδυνολογία. Σαν τους ακροδεξιούς που έχετε στο κόμμα σας λειτουργείτε δυστυχώς. Κύριε Φάμελε, δεν με πειράζει αυτό. Πείτε κύριε Φάμελε, αντιλαμβάνομαι ότι εκνευρίζεστε, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε μια επιχειρηματολογία η οποία είναι τόσο πολύ ξύλινη, που πιο ξύλινη δεν γίνεται. Α, η δουλειά είναι ξύλινη. Μας είπατε ότι τα χθες φτάσατε στον Καποδίστρια, ό,τι θέλετε λέτε. Εγώ με ενδιαφέρει το αύριο. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτή τη στιγμή ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο πρόγραμμα τελείωσε, ότι η Ελλάδα μετά από όλο αυτό το τρίτο πρόγραμμα το οποίο εσείς καταφέρατε να φέρετε είναι μια Ελλάδα που είναι οι τράπεζες ακόμα σε capital controls, είναι μια Ελλάδα η οποία... Πηγαίνετε στις τράπεζες, ξέρετε ποιο είναι το όριο. Κύριε Φάμελε, σας παρακαλώ πάρα πολύ εμένα να μην μου λέτε τέτοια πράγματα. Το ξέρετε. Ρωτήστε τον κύριο Τσακαλώτο σας, γιατί φαίνεται ότι εσείς δεν έχετε αίσθηση της πραγματικότητας, εάν οι τράπεζες είναι σε capital control σήμερα. Λοιπόν, οι τράπεζες είναι σε capital control, το ιδιωτικό χρέος έχει εκτοξευθεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η φορολογία έχει γονατίσει το σύμπαν όλο. Δεν υπάρχουν πόροι στην ιδιωτική οικονομία για να μπορέσουν να επενδυθούν. Και οι ξένοι επενδυτές που επιτέλους όλοι συμφωνήσαμε, τουλάχιστον με τους σοβαρούς από εσάς, έχουμε συμφωνήσει ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν μπορεί να υπάρχουν δημόσιες επενδύσεις, αλλά πρέπει να είναι ιδιωτικές. Αυτές οι ιδιωτικές επενδύσεις έχουν μόνο εμπόδια σήμερα. Το δε πρόγραμμα δημοσίων δαπανών, που είναι το πρόγραμμα για το οποίο εσείς στο αναπτυξιακό σας πρόγραμμα λέγατε ότι θα βασιστεί η ανάπτυξη, είναι κουτσουρεμένο για το τρίτο χρόνο, κύριε Φάμελε. Το τρίτο χρόνο. Όταν λοιπόν έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση, το να βγαίνετε σήμερα και με αλαζονικό ύφος να μας κουνάτε το δάχτυλο είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος και σας διαβεβαιώ έχει μηδενική ανταπόκριση στον ελληνικό λαό. Κύριε Φάμελε, να πάμε στη Συμφωνία των Πρεσπών. Να πάμε, περάσαμε στην εφαρμογή.